Νομίζω αυτά ότι το είπατε πολύ σωστά. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση απελευθέρωση των απολύσεων. Η φράση κλειδί είναι οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση, δηλαδή αυτοί που θέλουν να απολύσουν, αυτοί μέσω του ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας θα μπορούν να απολύσουν. Και να απολύσουν. Έχουμε 1.600.000 ανέργους και ακόμα λέμε τη λανθασμένη ιδέα ότι μειώνοντας τον μισθό θα αυξήσουμε την απασχόληση. Στην πραγματικότητα είναι αυτό το ρολάρισμα, αυτό που είπατε εσείς με τον πατέρα και την κόρη. Ότι θα απολυθεί αυτός που παίρνει 600 ευρώ, ένα μισθό στο όριο της επιβίωσης, και θα προσληφθεί κάποιος με 450 ευρώ. Η υιοθέτηση του χειρότερου. Δεν πάει πουθενά αυτό. Δεν πάει πουθενά αυτό. Είναι φαύλος κύκλος. Δημιουργεί 600 εκατομμύρια έλλειμμα στα ταμεία. Αυτό το πράγμα με τη μείωση των εισφορών και τι λέμε, ότι θα δημιουργήσουμε πλεόνασμα το οποίο το δημιουργήσαμε με το κόψιμο των μισθών για να καλύψουμε τα 600 εκατομμύρια που θα έχουμε έλλειμμα από το κόψιμο των μισθών. Το επίσημο επιχείρημα της Τρόικας, και μπορεί να